ενημερώσουμε τους συμπολίτες και συμπατριώτες μας για μια νομίζω σημαντική ευκαιρία που μπορούν να έχουν τα παιδιά τους αν το αποφασίσουν, για να έρθουν στο σπίτι της Μαρίας στη μαθητική στέγη των Καρδαμήλων. Από το Σεπτέμβριο προβλέπεται να δεχθούμε 10 επιπλέον παιδιά και έχει βγει και μια σχετική ανακοίνωση προς τούτο. Θεωρούμε σημαντικό να το σκεφτούν σοβαρά όσες οικογένειες έχουν αγόρια που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά Δευτέρα Γυμνασίου, Τρίτη Γυμνασίου, Πρώτη Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου, γιατί νομίζω ότι είναι μία απόφαση ζωής για αυτά τα παιδιά. Να πούμε πως εκτός από την φιλοξενία, δηλαδή παροχή φαγητού και στέγης, διαμονής, τα παιδιά βρίσκονται σε ένα υπέροχο και παιδαγωγικά και από πλευράς περιβάλλοντος χώρο, έχουν κάθε είδους υποστήριξη και νομίζω ότι η επιτυχία των προηγουμένων ετών ως προς την φίτηση και την διαπαιδαγώγηση είναι χαρακτηριστική, οπότε δίνει και τα εχέγγυα μιας καλής συνέχειας για τα παιδιά που θα αποφασίσουν να έρθουν στο σπίτι της Μαρίας κάτω από την φροντίδα της οικογένειας του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου. Υπάρχουν ήδη απόφοιτοι? Φέτος 8 παιδιά μας έδωσαν και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ελπίζουμε ότι θα πάνε και καλά και επομένως, ας το πούμε σε αντικατάσταση αυτών, αλλά και άλλα παιδιά μπορούν να έρθουν στην μαθητική στέγη Καρδαμήλων. Να πω ότι και πρόσφατα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο καπετάνιος που επισκέφθηκε εκεί τα παιδιά τους είπε: «Εγώ θέλω να είστε καλά παιδιά και να πετυχαίνετε στις σπουδές σας και για τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου».